Καλησπέρα σας και πάλι. Θα συνεχίσουμε με την πρώτη θεματική ενότητα της τεχνολογίας φωτονικών επικοινωνιών με συντονιστή τον δόκτορα Δημήτρη Αποστολόπουλο, ερευνητή της ομάδας του Εργαστηρίου Φωτονικών Επικοινωνιών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου με εξειδίκευση στα οπτικά ευρυζωνικά δίκτυα και στις τεχνολογίες ολοκληρωμένων οπτικών κυκλωμάτων. Καλησπέρα και από μένα. Σε έχουν προλογίσει ήδη από την αρχή της ημερίδας αυτής τι περιλαμβάνει γενικά αυτή η ημερίδα, τι θέλουμε να συζητήσουμε μαζί σας, τι θέλουμε να δείξουμε. Οπότε αυτή είναι η πρώτη θεματική ενότητα που ανοίγει αυτόν τον κύκλο συζητήσεων των θεματικών ενότητων και έχει να κάνει με κάτι που ίσως περισσότεροι σας είναι πιο οικείο να το καταλάβετε, που είναι το φως της τηλεπικοινωνίας. Στόχος και δικός μου και των ομιλητών της ενότητας είναι να προσπαθήσουν με ένα απλό τρόπο να σας δώσουν να καταλάβετε γιατί είναι τόσο σημαντική η τεχνολογία της φωτονικής για τις επικοινωνίες μας. Τώρα δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε, αλλά τουλάχιστον θα προσπαθήσουμε. Λοιπόν, έχοντας λοιπόν αυτό κατά νου, η πρώτη ερώτηση που τουλάχιστον εγώ θα έκανα αν πήγαινα σε μια θεματική ενότητα για το φως της επικοινωνίας θα ήταν τι είναι οι οπτικές επικοινωνίες. Θέλοντας να κάνω λίγο τον έξυπνο, θα έλεγα ότι είναι κάθε είδους επικοινωνία στην οποία το φως χρησιμοποιείται για τη μετάδοση μιας πληροφορίας. Θα μου λέγατε και τι είναι αυτό. Είναι πάρα πολύ απλά, για να το πω πάρα πολύ απλά, είναι η μετάδοση οποιασδήποτε πληροφορίας, φωνής, δεδομένων, οτιδήποτε, με τη χρήση του φωτός, στέλνοντας δηλαδή οπτικά σήματα. Αυτό γίνεται συνήθως είτε χρησιμοποιώντας οπτικές ίνες, που πάρα πολύ γνωρίζετε από διαφημίσεις, από εικόνες ή επειδή το έχετε ακούσει ότι υπάρχει και αυτή η μέθοδος επικοινωνίας, είναι τέτοιου είδους καλώδια που βλέπετε εδώ, πάρα πολύ λεπτά, αν καταλάβετε ότι αυτό είναι ένα απλό τσιμπιδάκι που κρατάει τη μία οπτική ίνα, είναι περίπου στο πάχος μία τρίχα κάθε μία από αυτά. Γίνεται η μετάδοση είτε μέσα από συγκεκριμένα υλικά, από κυματοδηγούς όπως λέμε, όπως βλέπετε αυτή την επιφάνεια γυαλιού που περνάει από μέσα το φως, είτε γίνεται μέσω του αέρα, όπως βλέπετε αυτό το δορυφόρο, να επικοινωνεί με το σταθμό βάσης του στη γη. Γιατί τώρα οπτικές επικοινωνίες? Γιατί σώνει και καλά να θέλουμε να αλλάξουμε τα καλώδια που είχαμε πιο πριν και να θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε και τα ηλεκτρικά σήματα που χρησιμοποιήσουμε και να θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε οπτικές επικοινωνίες? Ο λόγος λοιπόν είναι ότι έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα δεδομένων ανά κανάλι και χρησιμοποιούμε πολλά κανάλια στη μετάδοσή μας σε μια οπτική ίνα, που φτάνουμε μέχρι και τα 448 GB το δευτερόλεπτο, που για να σας εξηγήσω τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι σε ένα δευτερόλεπτο είναι δυνατό να μεταδώσουμε 300 high definition ταινίες ή 4.000 ταινίες standard definition. Μπορούμε να εξυπηρετήσουμε ταυτόχρονα 180.000 ADSL συνδέσεις με ταχύτητα 20 Mbit ή 2-3 εκατομμύρια τηλεφωνικές κλήσεις. Αυτά ταυτόχρονα σε ένα δευτερόλεπτο. Αυτό συμβαίνει γιατί οι οπτικές είναι σε ένα τεράστιο ευρωζώνης, δηλαδή μια πάρα πολύ μεγάλη χωρητικότητα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να μεταδώσουμε πληροφορία, να το πω με πολύ απλά λόγια. Έχουμε πάρα πολύ μικρές απώλειες στη διάδοση σε σχέση με άλλα μέσα όπως είναι ο αέρας, με αποτέλεσμα να μπορούμε να καλύψουμε πολύ μεγάλες αποστάσεις, να είναι εύκολη σύνδεση πόλεων, ας πούμε, όπως Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Και έχουν σχετικά μικρότερη κατανάλωση ισχύως από τα ηλεκτρονικά, αν φυσικά τα συνδέσουμε και με τις υψηλές ταχύτητες που επιτυχάνουμε. Και ένα άλλο θέμα επίσης είναι και θέμα ασφάλειας, ότι είναι πιο δύσκολες οι υποκλοπές σε οπτικές επικοινωνίες από ότι υπάρχουν μέθοδοι κρυπτογράφησης πολύ καλοί τουλάχιστον από ότι στα ηλεκτρονικά. Ή έτσι θέλουμε να πιστεύουμε μάλλον. Λοιπόν, οι οπτικές επικοινωνίες σήμερα. Μια εικόνα για να σας δείξω πώς εκτεταμένο είναι το δίκτυο των οπτικών επικοινωνιών στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι μόνο το υποθαλάσσιο. Οπότε μπορείτε να δείτε ότι καταλαβαίνετε φυσικά ότι στο επίγειο είναι πιο εύκολο. Αν δείτε την εικόνα όμως και το υποθαλάσσιο, θα καταλάβετε ότι οι οπτικές επικοινωνίες είναι σήμερα το πλέον κυρίαρχο μέσο μετάδοσης στον κόσμο. Μάλιστα από το 2010 και έπειτα, όλες οι ήπειροι είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους με ζεύγιο οπτικών ινών, ένα ή περισσότερα, εκτός της Ανταρκτικής. Από το πάχος και την πυκνότητα των καλωδίων μπορείτε να δείτε επίσης και το πού είναι η μεγαλύτερη κίνηση από
και προς. Όπως για παράδειγμα μπορείτε να δείτε μια πολύ μεγάλη κίνηση που συμβαίνει από την Ευρώπη και κυρίως από σταθμούς οι οποίοι βρίσκονται στη Γαλλία και την Αγγλία και τη Γερμανία επίσης, προς τις ανατολικές ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως επίσης και αντίστοιχα από αυτήν εδώ την περιοχή που βρίσκεται το Σαν Φρανσίσκο, της Καλιφόρνια, προς τις χώρες της Ασίας, όπως την Ιαπωνία και άλλες περιοχές. Οι οπτικές επικοινωνίες συνεχώς εξελίσσονται. Θα σας πω μόνο χαρακτηριστικά ότι η χωρητικότητα των δεδομένων έχει αυξηθεί κατά 49 φορές σε σχέση με το 2002, τα δεδομένα που κινούνται στο παγκόσμιο οπτικό δίκτυο. Για να εξυπηρετήσουμε τη συνεχώς αυξανόμενη κίνηση, η χωρητικότητα των συστημάτων διπλασιάζεται κάθε 6 μήνες από το 1992. Και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι οι ταχύτητες που είχαμε ανακανάλει το 1987 ήταν στο 1,17 γιγαμπίτ το δευτερόλεπτο και το 2011 είναι στα 448 γιγαμπίτ το δευτερόλεπτο. Δεν είναι υποχρεωτικό να καταλάβετε ακριβώς το τι σημαίνει αυτή η ταχύτητα, γιατί το 448 σας εξήγησα πριν, αλλά φανταστείτε μόνο τη μεγάλη διαφορά που υπάρχει μεταξύ αυτής εδώ της περίοδου σε σχέση με την ταχύτητα μετάδοσης. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό και έχουμε την τόσο πια μεγάλη αύξηση και τη συνεχή εξέλιξη των οπτικών επικοινωνιών είναι προφανώς εμείς. Εμείς είμαστε ο λόγος που υπάρχει αυτή η ανάγκη για να συμβαίνει για αυτή η συνεχής εξέλιξη αναβάθμιση των συστημάτων. Για να σου το πω με όσο πιο απλό τρόπο μπορώ, βρήκα δύο infographics στο ίντερνετ, στα οποία μπορείτε να δείτε τον όγκο των δεδομένων που παράγουμε κάθε μέρα ή κάθε λεπτό. Στο αριστερό διάγραμμα μπορείτε να δείτε ότι κάθε μέρα παράγουμε 2,5, αυτό αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι τετράκις δισεκατομμύρια bytes, που για να το έχουμε και λίγο πιο καλά στο μυαλό μας, είναι περίπου 10 εκατομμύρια δεδομένα που χωράνε σε 10 εκατομμύρια δίσκους Blu-ray, τους οποίους αν τους τυβάξεις τον ένα πάνω στον άλλον, έχεις περίπου το ύψος 4 πύργων του Άιφελ. Επίσης, ένα πάρα πολύ σημαντικό δεδομένο είναι ότι το 90% από την πληροφορία που αυτή τη στιγμή διακινείται στο ίντερνετ την έχουμε παράξει τα τελευταία 2 χρόνια. Πώς παράγεται αυτή η πληροφορία? Αυτή η πληροφορία μπορείτε να δείτε από αυτό το διάγραμμα, ότι τα νούμερα είναι πάρα πολύ μεγάλα σε σχέση με αυτά που θα μπορούσαμε να φανταστούμε αν λαμβάνουμε στο μυαλό μας τους χρήστες που χρησιμοποιούν υπηρεσίες όπως το YouTube, κάνουν search μέσω Google ή ανεβάζουν κάτι στο Facebook κτλ. Μπορείτε, ας πούμε, για παράδειγμα να δείτε ότι κάθε λεπτό της ημέρας 72 ώρες βίντεο συνολικά στον κόσμο ανεβαίνουν στο YouTube. Μπορείτε να δείτε επίσης ότι τα downloads που γίνονται από το Apple Store είναι 48.000 κάθε λεπτό της ημέρας. Οπότε μπορείτε να καταλάβετε ότι ο όγκος δεδομένων πλέον είναι τεράστιος. Για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες που έχουμε από τους χρήστες για τον τόσο μεγάλο όγκο δεδομένων, η πρώτη λύση που και πιο εύκολη μπορούσε να σκεφτεί κάπως ήταν, πέρα από το να αυξήσει τη χωρητικότητα, να βάλει περισσότερες ίνες για να αυξήσει τη χωρητικότητα συνολική του δικτύου, ήταν να πλησιάσει και την ίνα πιο κοντά στο χρήστη. Δηλαδή, παλιότερα ενώ οι οπτικές ίνες σταματάγαν μέχρι τα κέντρα του ΟΤΕ, σιγά σιγά αυτές να μετακινηθούν προς τα σπίτια μας. Οπότε μπορεί να ακούσετε σαν λέξεις τις έννοιες fiber to the home ή fiber to the building, που δεν σημαίνουν τίποτα άλλο πέρα από το ότι το οπτικό καλώδιο, όπως βλέπετε και από το σχήμα, από εκεί που σταμάταγε στο κέντρο του ΟΤΕ, ας πούμε, για παράδειγμα, παλιότερα, πλέον μετακινείται προς το καφάο ή μετακινείται προς τον κατανεμητή ή πηγαίνει σε ένα μεγάλο κτίριο, στον κατανεμητή του κεντρικού κτιρίου, και με σκοπό τελικά να φτάσει μέχρι και την πόρτα του σπιτιού μας. Σχετικά με αυτό είναι η επόμενη ομιλία που θα ακολουθήσει, οπότε δεν θα ήθελα να σας κάνω spoilers για την επόμενη ομιλία και θα πω κατευθείαν σε ένα άλλο θέμα που έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια, το οποίο είναι το σύννεφο. Και τι ρόλο έχει το φως μέσα στο σύννεφο? Όταν λέμε σύννεφο εννοούμε τα cloud services όπως
τα λέει ο κόσμος γενικά και σε αυτά αναφέρεται σε εφαρμογές social media όπως Facebook, όπως YouTube, όπως αποθήκευση δεδομένων σε Dropbox κτλ. Εφαρμογές που πλέον χρησιμοποιεί όλος ο κόσμος. Επειδή λοιπόν ακριβώς η κίνηση πλέον δεν είναι μόνο προς το χρήστη, αλλά η κίνηση είναι και από το χρήστη προς το διαδίκτυο, προς το σύννεφο δηλαδή, έχει υπάρξει μια τεράστια αλλαγή στην κίνηση και δεν είναι μόνο κίνηση που κατεβάζουμε, αλλά είναι κίνηση που ανεβάζουμε πλέον. Αυτό δημιούργησε τις ανάγκες να δημιουργηθούν μεγάλα υπολογιστικά κέντρα που είτε αποθηκεύουν είτε διαχειρίζονται δεδομένα. Εδώ σας έχω δύο φωτογραφίες από το data center, έτσι λέγονται αυτά τα υπολογιστικά κέντρα στα αγγλικά, data centers, της Facebook, από το data farm, όπως τέλος πάντων λέγεται, λόγω της έκτασης του data center, δηλαδή ένα πολύ μεγάλο data center. Μπορείτε να δείτε και την έκτασή του, μπορείτε να δείτε και πώς είναι μέσα ένα τέτοιο data center, που ουσιαστικά είναι συστοιχίες από υπολογιστικά συστήματα, σκληρούς δίσκους, όπου αποθηκεύονται και διαχειρίζονται τα δεδομένα που όλοι ανεβάζουμε όταν ανεβάζουμε κάτι στο ίντερνετ ή θέλουμε να κατεβάσουμε αντίστοιχα. Οι δυσκολίες λοιπόν τώρα που αντιμετωπίζονται καθώς φτιάχνουμε τέτοια data centers, τέτοια υπολογιστικά κέντρα, είναι ότι υπάρχει συνεχής αύξηση για χωρητικότητα. Δηλαδή, παρόλο που θεωρούμε ότι εμείς φτιάχνουμε τα πολύ μεγάλα υπολογιστικά συστήματα, με μεγάλη χωρητικότητα, μεγάλη υπολογιστική ισχύ κτλ., βλέπετε ότι η εξέλιξη είναι τέτοια που συνεχώς έχουμε καινούργια δεδομένα και πλέον συστήματα που είχαμε μέχρι πριν από 1-2 χρόνια είναι πεπερασμένα και τελειωμένα ουσιαστικά όσον αφορά την εξυπηρέτηση του χρήστη και πρέπει να προχωρήσουμε στις καινούριες τεχνολογίες. Ένα πολύ σημαντικό γεγονός που έχει αλλάξει πολύ επίσης τα δεδομένα στα υπολογιστικά κέντρα είναι η εξέλιξη που υπάρχει και στους επεξεργαστές. Έχουμε πλέον, ας πούμε, πολυπύρηνους επεξεργαστές με πάρα πολλούς πυρήνες που παράγουν ένα τεράστιο όγκο δεδομένων που είναι αδύνατο να το διαχειριστούν οι τρέχουσες τεχνολογίες μετάδοση δεδομένων που βασίζονται σε ηλεκτρικές ηλεκτρονικές γραμμές, αν θέλετε. Ένα επίσης πολύ μεγάλο θέμα είναι η κατανάλωση ενέργειας. Αναφέρθηκε και στις προηγούμενες ομιλίες. Εγώ ήθελα απλά για να σας δείξω το μέγεθος του προβλήματος, να σας πω ότι για τη λειτουργία των κέντρων δεδομένων που λειτουργούν στην Αμερική, για κάθε χρόνο απαιτείται η αντίστοιχη κατανάλωση ενέργειας που αντιστοιχεί σε 34 εργοστάσια παραγωγής ενέργειας των 500 ΜΒ. Και αν τα νούμερα είναι δύσκολα, για να καταλάβετε τι σημαίνει ακριβώς αυτή η κατανάλωση ενέργειας, θα σας πω ότι είναι η ενέργεια που χρειάζονται 2,5 εκατομμύρια σπίτια όλο το χρόνο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μείζον θέμα η αντιμετώπιση της ενεργειακής κατανάλωσης. Σαν απάντηση λοιπόν σε αυτές τις δυσκολίες και σε αυτά τα ζητήματα, έρχεται και πάλι η τεχνολογία η φωτονική και πάλι το φως. Αντικαθιστώντας παλιές ηλεκτρικές συνδέσεις με οπτικές συνδέσεις. Βλέπετε εδώ ένα παράδειγμα από ένα υπολογιστικό κέντρο που τα καλώδια πλέον που συνδέονται σε κάθε ένα από αυτούς τους σκληρούς δίσκους, αυτά τα racks όπως λέγονται στα αγγλικά, είναι οπτικά καλώδια, είναι οπτικές ζεύξεις. Τα καλώδια είναι τέτοιου τύπου, όπου υπάρχει ένας οπτικός αναμεταδότης σε κάθε μεριά του καλωδίου και η πληροφορία που μεταδίδεται με οπτικό τρόπο. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε μεγαλύτερη χωρητικότητα στο υπολογιστικό κέντρο, μικρότερο όγκο καλωδίων, μιας και οι οπτικές σύνδεσεις είναι πάρα πολύ λεπτές, όπως σας είπα, και φυσικά το σημαντικότερο όλων, μικρότερη κατανάλωση ενέργειας ανά γιγαμπίτ που μεταδίδεται. Επειδή όμως οι ανάγκες επανέρχοντας είναι όλο και συνεχώς μεγαλώνουν χρόνο με το χρόνο, δεν φτάνει η σύνδεση υπολογιστικών σταθμών με οπτικές σύνελες, αλλά σιγά σιγά αυτό που συμβαίνει στον ερευνητικό τομέα είναι να οι οπτικές διασυνδέσεις να πηγαίνουν από εκεί που παλιότερα συνδέανε πόλεις, αυτή τη στιγμή να συνδέουν επεξεργαστές, να συνδέουν επεξεργαστές με μνήμες ή να πραγματοποιούν συνδέσεις μέσα και εντός των επεξεργαστών. Όσο πιο πολύ αντικαθιστούμε με αξιόπιστες τεχνολογίες οπτικές τις συνδέσεις τις ηλεκτρικές, τόσο αυξάνεται η χωρητικότητα, τόσο μειώνεται η κατανάλωση ισχύος
που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Στα δύο κομμάτια που εστίασα στην εισαγωγή μου, σε αυτό των επικοινωνιών, των τηλεπικοινωνιών όπως τις καταλαβαίνουμε και στο κομμάτι της οπτικής σύνδεσης επεξεργαστών και υπολογιστών, είναι και οι επόμενες δύο ομιλίες που ακολουθούν στην ενότητα. Θα ξεκινήσουμε με την πρώτη, από τη συνάδελφό μου, την Ιωάννα Παπαφίλη, από το ερευνητικό τμήμα του ΟΤΕ, η οποία θα μας μιλήσει για το ρόλο των οπτικών τεχνολογιών στην εξέλιξη των τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Σας ευχαριστώ. Να σας διακόψω, Ιωάννα, ένα λεπτό. Να σας πω ότι αν κάποιος θέλει να ρωτήσει κάτι μετά το τέλος της ομιλίας, η ερώτηση είναι ευπρόσδεκτη. Καλησπέρα και από μένα. Νομίζω ότι ένα μέρος παρουσίασης μου έχει σχεδόν καλυφθεί λιγάκι, αλλά θα κάνω και εγώ τη δική μου προσπάθεια. Αρχικώς ευχαριστώ πάρα πολύ το Εργαστήριο Φωτονικών για την πρόσκληση. Εργάζομαι στα Εργαστήρια Νέων Τεχνολογιών του ΟΤΕ. Είμαι και στην ευχάριστη θέση να συμμετέχω σε δύο ερευνητικά έργα με το Εργαστήριο Φωτονικών του Μετσόβιου Πολυτεχνείου και με τον Νίκο, τον επόμενο ομιλητή από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θα αναφέρω κάτι για αυτά και στο τέλος. Οπότε, ας συνεχίσουμε με την παρουσίαση. Έχει κανείς εικόνα του ποιο ήταν το πρώτο οπτικό δίκτυο, το πρώτο δίκτυο φωτός, ας πούμε, το πρώτο δίκτυο επικοινωνίας με χρήση φωτός? Μπορεί όχι, και εγώ προσφάτως το έμαθα στην έρευνά μου για αυτή την παρουσίαση. Υπάρχει ένα αρχαίο δίκτυο φωτός που βασίζεται στις λεγόμενες φρικτορίες. Φρικτός σημαίνει πυρσός. Και αυτά τα δίκτυα χρησιμοποιήθηκαν ευρέως στην αρχαιότητα για επικοινωνία και για μεταφορά μηνυμάτων σε απομακρυσμένες περιοχές. Είναι συστήματα για τη μεταβίβαση φωτεινών μηνυμάτων. Πρακτικά δεν μπορεί να μεταφερθεί πολύπλοκη πληροφορία. Ήταν προσυμφωνημένο το μήνυμα που θα μεταδοθεί. Αυτή η πυρσή ήταν εγκατεστημένη σε προνομιακές θέσεις, σε βουνά, που ήταν εμφανή από πολλές τοποθεσίες. Η χρήση κατά κύριο λόγο ήταν για στρατιωτικούς λόγους. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει αναφορά στην αρχαία ελληνική γραμματεία για τη χρήση φρικτοριών για την μετάδοση του μηνύματος της πτώσης της Τρίας, από την Τρία στις Μυκήνες. Και όπως ήδη ανέφερα, τα μηνύματα ήταν προσυμφωνημένα λοιπόν και περιορισμένα. Επίσης δεν υπήρχε καμιά ασφάλεια. Αν ο εχθρός ήξερε, μπορούσε να αντιληφθεί το μήνυμα κτλ. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν μόνο απλά μία αναφορά στο από πότε χρησιμοποιείται το φως για την επικοινωνία. Και ας έρθουμε ξανά στο σήμερα. Έχουμε τα λεγόμενα ενσύρματα μέσα μετάδοση. Αυτά τα ενσύρματα μέσα είναι τρία. Πρακτικά είναι δύο, χαλκός και οπτικές ίνες. Ο χαλκός υπάρχει σε αυτή τη μορφή του συνεστραμμένου ζεύγους που έχουμε στο σπίτι μας και η κύρια του εφαρμογή ήταν το κλασικό τηλεφωνικό δίκτυο που επίσης μάλλον όλοι έχουμε στο σπίτι μας. Τουλάχιστον στην Ελλάδα έχουμε τέτοιου είδους καλώδια. Και επίσης υπάρχει και το ομαξονικό καλώδιο αυτής της μορφής που η κύρια εφαρμογή του ήταν στην καλωδιακή τηλεόραση και έχει πολύ ευρεία χρήση ιδιαίτερα σε άλλες χώρες. Βέλγιο, Αμερική και αλλού. Τέλος είναι η οπτική ίνα. Το θέμα μας, που έχει αυτή τη μορφή, την οποία την έχετε ήδη δει και στην προηγούμενη παρουσίαση. Και η εφαρμογή μέχρι πρότινος τουλάχιστον ήταν κατά κύριο λόγο στο backbone δίκτυο, τη ραχοκοκαλιά, ενός network operator, σαν τον ΟΤΕ, και σε μητροπολιτικούς δακτυλίους, οι οποίοι αναπτύχθηκαν, ας πούμε, στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, κυρίως για διασύνδεση μεγάλων δομών, εθνικών υπηρεσιών κτλ. Πρακτικά, όπως καταλαβαίνετε, λόγω και της μεγάλης χωρητικότητας, η μεγάλη ανάγκη για χωρητικότητα ήταν ακριβώς εκεί, στη ραχοκοκαλιά και στο μέτρο δίκτυο, και όχι στο access, στην πρόσβαση, στο τελευταίο κομμάτι δηλαδή, που είναι αυτό που έρχεται στο σπίτι μας. Θα έρθουμε όμως και σε αυτό. Όσον αφορά τις οπτικές ίνες, ήδη νομίζω έχει αναφέρει ο Δημήτρης για το πόσο λεπτές είναι. Κάποιες είναι οι μονοτροπικές, είναι και η διάμετρός τους
μικρότερη από 10 μικρομέτρα. Σκεφτείτε, μικρότερο σχεδόν στο πάχος μιας ανθρώπινης τρίχας, ας πούμε. Μία εικόνα είναι αυτή. Και μεταφέρουν παλμούς φωτός, αντί ηλεκτρικού σήματος, μεταφέρουν τα χάλκινα καλώδια. Και με αυτούς τους παλμούς κωδικοποιείται η ψηφιακή πληροφορία, τα bits και τα bytes, το 0 και το 1 δηλαδή, των ψηφιακών συστημάτων. Η μετάδοση γίνεται κατά αυτόν τον τρόπο, με διαδοχικές ανακλάσεις στα διάφορα μήκη κύματος. Και υπάρχουν δύο τύπου ίνες, απλού τύπου, οι οποίες έχουν χαμηλό ποστό εξασθένησης και είναι καταλληλότερες για μεγάλες αποστάσεις, και πολλαπλού τύπου, οι οποίες είναι παράλληλες για μετάδοση πολλαπλών μικρών κύματος και είναι κατάλληλες για μεγαλύτερο όγκο δεδομένων. Οι εφαρμογές είναι πάρα πολλές και όχι μόνο στις τηλεπικοινωνίες. Υπάρχουν εφαρμογές στην ιατρική, στην αρχιτεκτονική, ακόμα και στην τέχνη. Αλλά πραγματικά στις τηλεπικοινωνίες υπήρξε επανάσταση χάρη στις οπτικές ίνες, χάρη στους τεράστιους όγκους δεδομένων που μπορούν να μεταφερθούν, τη μικρή εξασθένιση και πολύ μεγάλες αποστάσεις. Σκεφτείτε μια ραχοκοκαλιά δικτύου Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Με το χαλκό θα υπήρχε τεράστια εξασθένιση. Και σκεφτείτε και ακόμα μεγαλύτερες αποστάσεις. Η υποκλοπή δεδομένων είναι δυσκολότερη. Αν όχι δύσκολη, είναι δυσκολότερη. Υπάρχει μια κάποια ασφάλεια και υπάρχει και αποδοτικότητα. Όλα αυτά που ήδη έχει αναφέρει ο Δημήτρης όσον αφορά την ενέργεια, ακόμα και αποδοτικότητα σε όρους όγκου, καλωδίου κτλ. Οι επιπτώσεις λοιπόν αυτής της επανάστασης, οι operators από μια τέτοια κατάσταση, συνδέοντας τέτοια βυσματάκια για να συνδέσουν τηλεφωνικές συσκευές πρακτικά από τη μία και την άλλη μεριά, έχουμε φτάσει σε μια τέτοια κατάσταση περίπου, που έχουμε πολύπλοκα NOX, Network Operating Centers, φοβερό effort για να παρακολουθούμε το δίκτυο. Έχουμε αυτά τα βυσματάκια πλέον και τα racks και οι συστοιχίες των servers, των routers και των switches μοιάζουν κάπως έτσι πλέον. Όσον αφορά τα δίκτυα πρόσβασης, που τα ανέφερα και προηγουμένως, θα εστιάσω σε αυτά, διότι μας αφορούν περισσότερο ενδεχομένως ως χρήστες των υπηρεσιών των τηλεπικοινωνιακών. Παλαιότερα είχαμε τον dial-up. Πρακτικά, τι ήταν το dial-up? Πάνω από τη τηλεφωνική μας σύνδεση, καλούσαμε μέσω ενός modem, ένα άλλο modem, στη μεριά του παρόχου, και γινόταν αυτός ο ενδεχομένως για κάποιους εκνευριστικός ήχος, το λεγόμενο φαξάρισμα, και είχαμε μία σύνδεση έως στην καλύτερη 128 kbps. Με πολλές αποσυνδέσεις, με πολλά προβλήματα. Νομίζω ότι οι μεγαλύτεροι τα έχετε προλάβει και τα ξέρετε. Μετά ήρθε το ADSL, ήρθε η ευρυζωνικότητα και στη χώρα μας. Εδώ τι έχουμε, μέχρι το κέντρο του παρόχου, έχουμε άλλα κυκλώματα, ενδεχομένως και οπτικές ίνες τα τελευταία χρόνια. Από το κέντρο του παρόχου όμως μέχρι τον τελικό χρήστη έχουμε το χαλκό. Είναι ο λεγόμενος τοπικός βρόχος, το local loop, και έχουμε χαλκό πάντα. Και εδώ τι γινόταν, η IP, τα data μεταφέρονταν μέσω του ίδιου καλωδίου φυσικά, και κατέληγαν στο DSLAM, ενώ η τηλεφωνία, η κλασική τηλεφωνία, η POTS, η παλιά τηλεφωνία που έχουμε περισσότερο ενδεχομένως στο σπίτι μας, πάλι μέσω του ίδιου βρόχου κατέληγε σε ένα άλλο switch, σε ένα άλλο μηχάνημα. Και έτσι φτάσαμε μέχρι τις αρχές της περασμένης δεκαετίας, ας πούμε, μέχρι και πρότινος ενδεχομένως, με ταχύτητες έως και 24, με πολλά προβλήματα όσον αφορά την εξασθένιση του σήματος και το θόρυβο. Και αυτό συνέβαινε, διότι αυτός ο τοπικός βρόχος, αναλόγως στην περιοχή, αναλόγως στο αν κάποιος κατοικεί σε αστική περιοχή, σε αγροτική περιοχή, σε προάστιο κτλ., η απόσταση αυτή μπορεί να ποικίλει πολύ και μπορεί να είναι αρκετά μικρή, αλλά και μπορεί να είναι και χιλιόμετρα. Και τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Το ADSL δυστυχώς μετά τα 2 χιλιόμετρα έχει πάρα πολύ μεγάλη εξασθένιση, οπότε
σημαίνει δραματική επιδείνωση της ποιότητας υπηρεσίας του χρήστη. Χάρη στις οπτικές ίνες και ενσωματώνοντας τις οπτικές ίνες, τις οπτικές τεχνολογίες στο δίκτυο πρόσβασης, πάμε σε νέα δίκτυα, τα λεγόμενα δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς, το λεγόμενο NGA, ενδεχομένως αν έχετε ακούσει, όπου έχουμε οπτική ίνα λοιπόν και στο local loop, στον τοπικό βρόχο. Αναλόγως με το πού φτάνει αυτή η οπτική ίνα, έχουμε και διαφορετικές ονομασίες. Είναι τα λεγόμενα Fiber to the X. Η οπτική ίνα έως το X. Όπου αυτό το X, τι μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι το node, που είναι πρακτικά το κτίριο αυτό του παρόχου μας. Μπορεί να είναι C, C είναι το cabinet, όπου πρακτικά πρόκειται για το καφάο, αυτό το κουτάκι που έχουμε στις γειτονιές μας και υπάρχει ένα τέτοιο περίπου ένα σχεδόν οικοδομικό τετράγωνο στις αστικές περιοχές. Υπάρχει το fiber to the building, το B. Και όλα αυτά πρακτικά είναι αυτά για τα οποία λέμε είναι οι τεχνολογίες VDSL, VDSL2. Όλα αυτά είναι αυτή η οικογένεια πρακτικά τεχνολογιών που τα υποστηρίζει. Το τελευταίο, που είναι και ο στόχος, ο απότερος, το λεγόμενο fiber to the home, έως το σπίτι μας δηλαδή οπτική ίνα, θα υποστηριχθεί από άλλου είδους τεχνολογίες, διαφορετικά τύπου modems, είναι το λεγόμενο PON, η Passive Optical Network, και αυτό είναι κάτι που αυτή τη στιγμή, ακόμα τουλάχιστον στην Ελλάδα, σε commercial χρήση, σε εμπορική χρήση, δεν το έχουμε δει. Όσον αφορά τις υπηρεσίες τώρα, συνεχίζουμε με τις επιπτώσεις της Επανάστασης. Από τη τηλεφωνία περάσαμε σε ίντερνετ. Αυτά αναπτύχθηκαν παράλληλα. Φυσικά το ίντερνετ δεν δημιουργήθηκε λόγω των οπτικών τεχνολογιών, αλλά υπήρχε μια παράλληλη εξέλιξη. Αργότερα είχαμε την IP τηλεόραση. Παράλληλα είχαμε την εξέλιξη των ασύρματων δικτύων, Wi-Fi, GSM 3G, 4G, LTE. Τώρα μιλάει ο κόσμος πάρα πολύ για το 5G. Δεν υπάρχει ακόμα. Το ερευνάμε. Έχουμε smartphones. Τα τελευταία χρόνια έχουμε tablets. Έχουμε smart τηλεοράσεις, smart ψυγεία. Έχουμε smart τα πάντα. Έχουμε έξυπνες συσκευές παντού. Υπάρχει τώρα το καινούριο φαινόμενο, το machine to machine, M2M, η επικοινωνία μηχανής προς μηχανή, η οποία θα δούμε και πιο κάτω, ότι συνεισφέρει τεράστιο όγκο δεδομένων. Φανταστείτε έξυπνα αυτοκίνητα, έξυπνα φανάρια, έξυπνη διαχείριση κτηρίων, όσον αφορά τη θερμοκρασία, τη σκίαση, οτιδήποτε. Οπότε όλα αυτά δεν είναι επιστημονική φαντασία, υπάρχουν. Και αν δεν τα έχετε δει ακόμα κάπου γύρω σας, θα τα δείτε σύντομα και σε άλλες χώρες υπάρχουν σίγουρα. Και όλα αυτά πού συντελούν, σε ανάγκη για χωρητικότητα. Εδώ θα δείτε, αυτά τα τέσσερα γραφήματα που θα δείξω είναι από μία μελέτη της Cisco. Η Cisco είναι ένας πολύ μεγάλος κατασκευαστής δικτυακών εξοπλισμών. Οπότε κάτι ξέρουν κι αυτοί, κάνουν τις μετρήσεις τους, δημοσιεύουν κάθε χρόνο τις μελέτες τους. Σε αυτό το γράφημα, ας πούμε, βλέπουμε το forecast, την πρόβλεψη που έχουν κάνει μέχρι το 19, για το πού θα φτάσει η κίνηση, η συνολική επικίνηση. Μιλάμε, με συγχωρείτε, για exabytes, τα οποία είναι 1000 στην 6η. Είναι 10 στην 18η. Είναι ασύλληπτο το μέγεθος. Στο δεύτερο γράφημα βλέπουμε την κίνηση και από τις συσκευές από τις οποίες προέρχεται και βλέπετε ότι πάβει πλέον ο υπολογιστής, το PC μας, το σπίτι, το λάπτοπ, να είναι ο κύριος παράγοντας της κίνησης. Πλέον έχουμε tablets, τηλεοράσεις, machine to machine, πάρα πολύ, βλέπετε. Είναι τεράστιο το ποσοστό του. Βλέπουμε το πώς αναμένεται να προχωρήσει η υιοθέτηση όλων αυτών των καινούριων εφαρμογών που δημιουργούν πάρα πολύ κίνηση και απαιτούν πάρα πολύ χωρητικότητα. Video on demand, gaming, social networking, digital TV και όλα τα σχετικά. Και η ανάλυση όσον αφορά το fixed και mobile και wifi, fixed και ασύρματο, το οποίο βλέπουμε ότι γενικά τα ασύρματα
έχουν αρχίσει και ξεπερνάνε πλέον σε ανάγκη για χωρητικότητα τα fixed δίκτυα. Φυσικά, όταν λέω ασύρματα, μπορεί το τελευταίο κομμάτι της επικοινωνίας να είναι ασύρματο, αλλά από πίσω το backhauling, όπως λέγεται, ο κορμός του δικτύου, δηλαδή το δίκτυο που ενώνει το σταθμό βάσης με το υπόλοιπο δίκτυο, είναι φυσικά fixed και είναι οπτικές ίνες. Κλείνοντας και καταλήγοντας, οι οπτικές ίνες είναι όντως το αποδοτικότερο μέσο ενσύρματης μετάδοσης. Μεταφέρουν τεράστιες χωρητικότητες, έχουν τεράστιες χωρητικότητες και μπορούν να μεταφέρουν τεράστιο όγκο δεδομένων σε μεγάλες αποστάσεις. Η αύξηση της χωρητικότητας οδηγεί όμως σε αύξηση παράλληλη και των υπηρεσιών και των εφαρμογών και κατ' επέκταση είναι ένας ατέρμον βρόχος. Υπάρχει απαίτηση για ακόμα περισσότερη χωρητικότητα και πιο εκλεπτισμένες τεχνολογίες. Εδώ έχω και τα δύο έργα στα οποία συμμετέχουμε και συνεργαζόμαστε με τον Δημήτρη, με τον Νίκο, τον Πλέρο. Αν έχετε τη διάθεση να δείτε στους συνδέσμους ή να μας ρωτήσετε αργότερα, θα χαρούμε να σας ενημερώσουμε. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Λοιπόν, και αφού μάθαμε λίγο για το δίκτυο και μάθαμε και πόσο μεγάλοι είμαστε που θυμόμαστε το faxing στα modems, να δούμε τώρα και πώς θα παγώσουμε και το φως. Ναι, καλησπέρα και από μένα. Να δούμε λίγο, Δημήτρη, και στην ουσία το πώς περνάνε τα χρόνια, εξασθενεί και η μνήμη. Κάτσε να βρούμε λίγο τα πατήματα εδώ. Δική σου μνήμη, λες. Ναι, ναι. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Και εγώ χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ σήμερα και έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε σε λίγο διαφορετικό επίπεδο από ό,τι συνηθίζουμε σε συναντήσεις που κάνουμε μεταξύ μας. Σήμερα εγώ θα σας μιλήσω λίγο για ένα διαφορετικό αντικείμενο με αυτόν τον περίεργο τίτλο, το «Εγένετο φως και πάγωσε φως», τελικά για να πούμε για την οπτική μνήμη RAM. Και να ξεκινήσουμε λίγο με τον ορισμό της μνήμης, στην ουσία στον άνθρωπο, εκεί που το ξέρουμε καλύτερα από όλους. Στον άνθρωπο, λοιπόν, με βάση τον ορισμό της Wikipedia, μνήμη καλείται ο χώρος στον οποίο αποθηκεύονται και από τον οποίο ανασύρονται πληροφορίες συνειδητά. Και θυμόμαστε αυτόν τον ορισμό για να δούμε λίγο τι συμβαίνει, πώς ορίζουμε τη μνήμη και στους υπολογιστές. Όπως στην ουσία εδώ ο όρος της μνήμης είναι ακριβώς ο ίδιος. Δηλαδή ο υπολογιστής τι κάνει? Έχει την επεξεργαστική μονάδα, η οποία στην ουσία είναι η έξυπνη μονάδα που σκέφτεται και κάνει τις πράξεις, και έχουμε και τη μνήμη, τη γνωστή μας RAM, όπου εδώ μέσα βρισκόνται αποθηκευμένα τα δεδομένα τα οποία πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, να ανασύρουμε στην ουσία. Και μια ενδεικτική λειτουργία, για παράδειγμα, είναι να λέει ο επεξεργαστής ότι θέλω τη θέση μνήμης Α. Στη συνέχεια, θέλω τη θέση μνήμης Β. Στη συνέχεια, θέση μνήμης Γ. Να συνδέει αυτά τα οποία έλαβε, να κάνει την πράξη Α συν Β και να αποθηκεύει το αποτέλεσμα ξανά στη θέση Α. Άρα να έχει αλλάξει πίσω στη μνήμη, να έχει αποθηκεύσει λοιπόν νέα γνώση, ας το πούμε έτσι, τον αριθμό νούμερο 6, όπως βλέπουμε σε συγκεκριμένη περίπτωση. Πώς επιτυγχάνεται αυτό, πώς γίνεται να αποθηκεύουμε δεδομένα, τι σημαίνει αποθήκευση δεδομένων σε αυτό το πράσινο κουτάκι που το ονομάζουμε DRAM? Το βασικό κελί που χρησιμοποιείται για την ηλεκτρονική αποθήκευση είναι ο κλασικός πυκνωτής που πολλοί έχουμε μάθει από το λύκειο. Εδώ στην ουσία βλέπουμε τις δύο πλάκες ενός πυκνωτή σε μια πολύ απλή συνδεσμολογία που εφαρμόζουμε τάση. Και αυτό είναι πολύ απλά το κελί της ηλεκτρονικής RAM. Και εδώ βλέπουμε ένα διακόπτη με τον οποίο μπορούμε είτε να εφαρμόσουμε τάση είτε να σταματήσουμε την εφαρμογή τάσης πάνω στον πυκνωτή. Αν λοιπόν κλείσουμε το διακόπτη, αυτό στην ουσία που θα γίνει είναι ότι αρχίζουν και τρέχουν τα ηλεκτρόνια, βρίσκουν δρόμο για να φτάσουν μέχρι τις πλάκες του πυκνωτή. Όπου εδώ αρχίζουν και συσσωρεύονται και λόγω του αρνητικού τους φορτίου διώχνουν τα ηλεκτρόνια από την απέναντι πλάκα, τα οποία κατευθύνονται έτσι πίσω προς την πηγή τάσης, με αποτέλεσμα να μένουν στην άλλη πλάκα θετικά φορτισμένα φορτία. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, ακριβώς επειδή εδώ δεν επιτρέπεται η δίωδος των ηλεκτρονίων, καταφέρνουμε και συσσωρεύουμε ηλεκτρόνια στη μία πλάκα, θετικά φορτία, οπές όπως ονομάζονται, στην άλλη πλάκα, και
όταν στη συνέχεια διακόψω την παροχή τάσης, δεν μπορεί πλέον το ρεύμα να διατρέξει τους ηλεκτρικούς αγωγούς και τα ηλεκτρόνια και οι ΟΠΕΣ που έχουν συγκεντρωθεί στις δύο πλάκες του πυκνωτή παραμένουν εκεί. Με αποτέλεσμα να έχουμε κάνει τι? Να έχουμε στείλει μια πληροφορία στην αρχή, να έχουμε διακόψει τη ροή πληροφορίας και η πληροφορία να παραμένει στις πλάκες του πυκνωτή. Αυτό στην ουσία για μας σημαίνει επιτυχής αποθήκευση ενός λογικού άσου. Και εδώ βλέπουμε ένα κύκλωμα όπως είναι σήμερα της ηλεκτρονικής RAM σε ολοκληρωμένη κλίμακα. Εδώ οι αποστάσεις είναι κάποια νανόμετρα, όπου εδώ φαίνεται πως είναι ένας πυκνωτής σαν ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό κύκλωμα. Όλα καλά λοιπόν με τους πυκνωτές. Έχουμε βρει τον τρόπο να κάνουμε τη δουλειά μας για τις ηλεκτρονικές μνήμες. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα. Ο χώρος των μνημών συνεχίζει να είναι από τα σημαντικότερα προβλήματα στους υπολογιστές. Και το γνωστό πρόβλημα τείχος μνήμης, όπως ονομάζεται. Είχαμε το τείχος του Βερολίνου, έπεσε, το τείχος μνήμης ανέκυψε λίγα χρόνια μετά και ακόμα καλά κρατεί, όπως ξέρουμε. Τι σημαίνει αυτό το τείχος μνήμης? Η ταχύτητα των επεξεργαστών αυξάνεται, διπλασιάζεται κάθε 2 χρόνια, αλλά η ταχύτητα στις ηλεκτρονικές μνήμες RAM διπλασιάζεται κάθε 6 χρόνια. Με αποτέλεσμα, αν κάνουμε τη γραφική παράσταση το πώς αυξάνει η ταχύτητα επεξεργαστών και η ταχύτητα των μνημών, καθώς εδώ είμαστε σύν το χρόνο από το 1970 στην ουσία μέχρι τέλη της πρώτης δεκαετίας του 2000, βλέπουμε ότι αυτή η αναντιστοιχία στο ρυθμό αύξησης οδηγεί σε ένα συνεχώς διευρυνόμενο χάσμα. Άρα λοιπόν, συνολικά η ταχύτητα των υπολογιστών δυσκολεύεται να αυξηθεί και ο βασικός λόγος αυτής της δυσκολίας είναι η δυσκολία της μνήμης RAM να ανταποκριθεί στην αύξηση της ταχυτήτων των επεξεργαστών. Ως γνωστόν, η ταχύτητα του συνολικού συστήματος θα καθοριστεί συνήθως, έτσι γίνεται και στην καθημερινότητά μας, από την ταχύτητα του πιο αργού συστήματος, το οποίο εδώ είναι η μνήμη RAM. Και αυτό που λέμε εμείς τώρα είναι, θα μπορέσουμε να λύσουμε κάτι τέτοιο, το πρόβλημα της μνήμης με το φως? Είναι άλλη μια τρελή ιδέα, όπως ανέφερε στις προηγούμενη ομιλία ο κύριος Χουάνγκ. Βέβαια, εκείνη η τρελή ιδέα έχει επιτυχία στο τέλος. Τώρα συγκεκριμένα δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Αλλά στην ουσία η ιστορική εξέλιξη βοηθάει να δούμε ότι ναι, μπορεί να υπάρχει κάποιος δρόμος να λύσουμε το πρόβλημα της μνήμης με φως. Γιατί όπως είπαν οι προηγούμενοι συνομιλητές, στις αρχές του 1990 είχαμε τις οπτικές ίνες κυρίως να χρησιμοποιούνται σε αποστάσεις της τάξης των χιλιάδων χιλιόμετρων. Να εγκαθίσταται δηλαδή αποκλειστικά και μόνο σε μεγάλα δίκτυα, μεγάλη εμβέλεια δίκτυα. Καθώς περνάει ο καιρός, στις αρχές του 2000 είδαμε ότι είχαμε την ανάγκη σιγά σιγά οι οπτικές ίνες να εγκαθίστανται και στα τοπικά δίκτυα, του τέστη να καλύπτουν αποστάσεις μερικών δεκάδων μέτρων. Σήμερα αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι οι οπτικές ίνες έχουν περάσει και μέσα στα data centers, στα κέντρα δεδομένων, ενώνοντας servers με servers και στην ουσία καλύπτοντας αποστάσεις της τάξης μερικών μέτρων. Αυτό που ευελπιστούν είναι ότι το 2007 θα μπορέσουμε να έχουμε οπτικές συνδέσεις και σε επίπεδο μητρικών καρτών και στο στρατηγική ατζέντα μεγάλων εταιριών του χώρου είναι μετά το 2020 οι οπτικές συνδέσεις να μπορούν να είναι και πάνω στο επίπεδο του κάθε τσίπ, του επεξεργαστή. Άρα, συνεχώς βλέπουμε ότι το φως διεισδύει σε συνεχώς μικρότερες διαστάσεις. Άρα, λέμε γιατί να μην φτάσει κάποια στιγμή να μπει και στις διαστάσεις των μνημών και να υποκαταστήσει εκεί πέρα τη λειτουργία της αποθήκευσης. Εδώ βέβαια υπάρχει ένα πρόβλημα με το φως συγκεκριμένα. Το πρόβλημα είναι ότι όταν από τη στιγμή που δημιουργήθηκε το φως, με το γνωστό και γένετο φως, δεν σταμάτησε ποτέ να κινείται. Ταξιδεύει και ακόμα και σήμερα δεν σταματάει να ταξιδεύει. Και ό,τι και να κάνεις, είναι μάλλον λίγο δύσκολο να το εγκλωβίσεις σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Βέβαια θα μου πει κάποιος, δεν πρέπει να είναι ακριβώς έτσι η κατάσταση, γιατί σπίτι μας, για παράδειγμα, όταν ανάβουμε το φως τη νύχτα, το εγκλωβίζουμε στο δικό μας δωμάτιο. Ο γείτονας μπορεί να κοιμηθεί, παρόλο που εμείς έχουμε ανάβει το φως. Αυτό απέχει βέβαια από τη λειτουργία της μνήμης. Γιατί? Γιατί όταν εδώ κλείσω το διακόπτη, κλείνει το φως και πλέον έχει χαθεί η πληροφορία. Το τέστην, όταν σταματάω την παροχή ρεύματος, σταματάει να υπάρχει, να εξακολουθεί η πληροφορία που είχα στείλει πριν. Άρα, ναι, μεν το εγκλωβίζομαι στο δωμάτιο, αλλά δεν είναι λειτουργία μνήμης. Κατά συνέπεια, υπάρχει κάποιος τρόπος να αποθηκεύσω το φως. Το φως δεν έχει φορτίο όπως το ηλεκτρόνιο, αλλά έχει το πλεονέκτημα το ότι έχει διάφορα χρώματα.
Και επίσης, αν κάνω μία λίγο ελληνική σκέψη, δηλαδή να παγιδέψω τους διακόπτες του γείτονα, τι σημαίνει αυτό? Στην ουσία να πω ότι όταν θα έχω αναμένη τη μία λάμπα, να αναγκάζω να είναι σβηστή η άλλη. Και το ανάποδο. Όταν θα έχω αναμένη τη λάμπα από αυτό το σπίτι, να αναγκάζω να είναι σβηστή αυτή η λάμπα. Και μάλιστα με τα χρώματα να πω το εξής. Ότι να μην έχω μόνο φως και μη φως, απουσία φωτός, αλλά να έχω πάντα φως, το ένα π.χ. στο μπλε χρώμα και να σημαίνει ότι έχω αποθηκευμένο το μηδέν, το άλλο στο κόκκινο χρώμα και να σημαίνει ότι έχω αποθηκευμένο τον άσο. Και με το σύστημα λοιπόν της παγίδευσης τι θα γίνει? Εδώ βλέπω ότι είμαι αναμένος με το μπλε χρώμα και αν κάποια στιγμή έχετε ένας οπτικός παλμός και μου κλείσει το διακόπτη, αναγκαστικά θα ανάψει ο διακόπτης του γείτονα. Άρα θα ξέρω λόγω του κόκκινου χρώματος ότι πέρασε ένας παλμός εδώ. Αν τώρα μετά έρθει ένας παλμός στο σπίτι του γείτονα, θα κλείσει το δικό του διακόπτη και θα ανάψει ο δικός μου. Άρα λοιπόν θα έχω πλέον ξανά αποθηκευμένη την πληροφορία της διέλευσης παλμού με το μπλε χρώμα το οποίο θα υπάρχει σε αυτήν εδώ την περίπτωση. Αυτό λοιπόν προσπαθήσαμε να κάνουμε και εμείς και μάλιστα σε μικρή κλίμακα. Φανταστείτε μια τέτοια πολυκατοικία να ανεβούμε ψηλά με ένα αεροπλάνο και να βλέπουμε από ψηλά τα χρώματα να εναλλάσσονται. Στην ουσία θα ήταν ένας πίνακας μνημών μεταξύ μπλε και κόκκινων χρωμάτων, μεταξύ μηδέν και άσων στην ουσία. Ο τρόπος για να το κάνουμε αυτό στην τεχνολογία προφανώς δεν μπορούσε να γίνει με πολυκατοικίες. Οπότε αυτό που κάναμε είναι σπαγιδεύσαμε με ένα οπτικό τρανζίστορ, ένα άλλο οπτικό τρανζίστορ όπως φαίνεται εδώ. Τώρα δεν θα μπω σε λεπτομέρεια. Απλά εδώ φαίνεται η κατάσταση όπου το ένα τρανζίστορ είναι αναμένο με τον μπλε φως και το άλλο τρανζίστορ που τροφοδοτείται με κόκκινο φως δεν έχει κόκκινο φως μέσα του. Με ένα σήμα που το λέμε σήμα πρόσβασης ελέγχουμε το αν θα επιτρέψουμε να μπούμε στη μνήμη, στην πολυκατοικία στην ουσία. Και εδώ βλέπουμε ότι όταν αυτό το σήμα πρόσβασης είναι φωτεινό, δεν επιτρέπεται κανένας να μπει στη μνήμη. Άρα η μνήμη διατηρεί το περιεχόμενο που είχε, το μπλε χρώμα. Αν επιτρέψω μέσω του σήματος πρόσβασης να έρθει ένας παλμός μέσα στη μνήμη, όπως βλέπουμε εδώ, νάτο, ένα οπτικό σήμα μπαίνει μέσα στη μνήμη, τότε αυτό το σήμα έρχεται να επαναφέρει την κατάσταση της μνήμης, να της αλλάξει την κατάσταση. Τι κάνει? Πάει και κλείνει το διακόπτη του μπλε φωτός και αναγκαστικά, όπως είπαμε πριν, λόγω της παγίδευσης, εμφανίζεται το κόκκινο φως και γίνεται το κυρίαρχο και έχουμε αποθήκευση λοιπόν ενός λογικού άσου, όπως λέμε. Αυτό το οποίο έχουμε κάνει τα τελευταία 5 χρόνια μετά την πρώτη φορά που σκεφτήκαμε να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα, έχουμε κατασκευάσει ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα οπτικής μνήμης RAM με διαστάσεις 8 χιλιοστά επί 0,3 χιλιοστά σε τεχνολογία πυρητίου, σε συνεργασία και με την ερευνητική ομάδα του Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Έχουμε κατασκευάσει ένα καθαρά μονολιθικό κύκλωμα μνήμης RAM, όπου εδώ πάλι βλέπετε τα δύο σπίτια, το ένα και το άλλο, τα τρανζίστορ στην ουσία, που είναι παγιδευμένα μεταξύ τους. Αυτό είναι το σχέδιο και αυτό είναι το κύκλωμα που κατασκευάστηκε. Ξανά οι διαστάσεις εδώ είναι μερικά χιλιοστά. Και πιο πρόσφατα, σε φωτονικό κρύσταλλο, δείξαμε μια λειτουργία οπτικής αποθήκευσης, όπου εδώ οι διαστάσεις είναι μόλις μερικές δεκάδες μικρόμετρα, άρα αρχίζουμε να φτάνουμε σιγά-σιγά τις διαστάσεις της ηλεκτρονικής RAM. Και το όμορφο από αυτή την υπόθεση είναι ότι τελικά όντως οι οπτικές RAM φαίνεται ότι προς στιγμή έχουν 3 φορές μεγαλύτερη ταχύτητα από τις ηλεκτρονικές μνήμες RAM και θεωρητικά αυτό που ευελπιστούμε ότι μπορεί να γίνει είναι να έχουμε έως και 10 φορές μεγαλύτερη ταχύτητα από τις ηλεκτρονικές μνήμες RAM. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν συνεχίζει να παραμένει μια τρελή ιδέα όπως σας είπα και στην αρχή. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Έχετε κάποια ερώτηση για τους ομιλητές? Okay. Οπότε αν δεν έχετε κάποια ερώτηση, να κλείσω την πρώτη αυτή θεματική ενότητα λέγοντας πως ένας από τους σκοπούς μας ήταν να σας δείξουμε λίγο και κάποια πράγματα τα οποία είναι τρελές ελληνικές ιδέες. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία έχουμε σκεφτεί, τα έχουμε τρέξει στα εργαστήρια ή τα τρέχουμε σε συνεργασία με τον ΟΤΕΟ, όπως είπε η Ιωάννα. Κάποιες ιδέες είναι πράγματα που τρέχουμε μαζί με τον Νίκο στη Θεσσαλονίκη. Οπότε αυτά θέλω να σας πω που βλέπετε. Είναι πράγματα τα οποία είναι στην αιχμή της τεχνολογίας. Κολλάω στην πρώτη ομιλία με την οποία ξεκίνησε ο κύριος Αβραμόπουλος λέγοντάς σας ότι υπάρχει υλικό και γίνονται πράγματα. Οπότε αυτές οι τρελές ιδέες να σας πω ότι είναι ελληνικές ιδέες. Να ομολογήσω ότι και εγώ ήμουν άπιστος στο ΜΑΣ
Όταν τότε ο Νίκος είχε έρθει και μου είχε πει την ιδέα για την οπτική μνήμη και τον κοροϊδεύα, λέω τι λέει ο τρελός πάλι. Αλλά τελικά το βλέπω τώρα και λέω ότι εντάξει, έχουμε και εμείς τις τρελές μας ιδέες, αλλά βλέπω ότι γίνονται πράγματα. Θα σας πρότεινα, αν θέλετε, να μάθετε λίγο για το τι κάνουμε γενικά, σαν ερευνητικές ομάδες, σαν πανεπιστήμια, σαν οργανισμοί. Κάποια links τα οποία θα έχουμε κατά τη διάρκεια όλων των θεματικών ενωτήτων. Μπορείτε να τα ψάξετε λιγάκι, θα δείτε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και θα είμαστε στη διάθεσή σας αν χρειαστείτε να δείτε, να ρωτήσετε κάτι άλλο, ακόμα και να σας εξηγήσουμε κάποια πράγματα, και όσο απλά και να είναι αυτά. Αυτό ήθελα να σας πω εγώ, να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ και να σας παροτρύνω να έρθετε μαζί μας στο Πλανητάριο, που ο Μάνος θα κάνει μια φοβερή... Ναι, στις 8.30, ναι. Είναι μια φοβερή ξενάγηση του χώρου, να σας δείξει πώς δουλεύει και πώς είναι στημένο το Πλανητάριο. Δεν έχει παράσταση, αλλά έχει κάτι πολύ πιο σημαντικό, να δείτε ακριβώς πώς στείνεται ένα σύγχρονο Πλανητάριο. Εμένα με είχε συνεπάρει η βόλτα μας και πιστεύω ότι θα κάνει και σε εσάς. Έχουμε και οπτικές σύνδεσεις. Έχουμε και οπτικές, ναι, ορίστε. Ναι, να το πω και αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Η ξενάγηση στο Πλανητάριο θα ξεκινήσει 8.30 ακριβώς, μέσα στο Πλανητάριο.